Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω παστέλι, το παραδοσιακό παστέλι υγιεινό, μπορούμε να το παίρνουμε μαζί μας για τα διαλύματα της δουλειάς μας όταν πηδάμε, είναι ένα χορταστικό. Θα χρειαστούμε εδώ πέρα σουσάμι, εγώ βάζω λίγα cranberry, το είχα βάλει μια φορά με σταφίδα. Αυτή φορά θα βάλω cranberry, μέλι και εδώ πέρα, μη γελάσετε, έχω σουσάμι από τα κουλούρια Θεσσαλονίκης που φτιάχνω και όταν ψήλονται στο ταψί μου μένουνε και δεν θέλω να τα πετάξω, θα τα ανακατέψω και αυτά μέσα στο παστέλι μου. Λοιπόν, αφού αυτά είναι ψημένα, αυτά δεν είναι, θα πάμε να τα καβουρντίσουμε λίγο να γίνουν όπως αυτά. Πάμε στο τηγάνι μας. Σε αντικολλητικό τηγάνι θα βάλουμε το σουσάμι μας και θα το καβουρντίσουμε μέχρι να ροδοκοκκινήσει. Θα το έχουμε σε μια μέτρια φωτιά για να μην μας αρπάξει. Θα το καβουρντίσω ανακατεύοντας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παστέλι και μια που υπάρχει νηστεία είπα να το φτιάξω. Αφού το καβούρδισα, κοιτάτε τι χρώμα πήρε, δεν θέλουμε να το κάψουμε, το βγάζω από τη φωτιά. Αφού καβουρντίσαμε το σουσάμι μας, θα βάλουμε το μέλι σε μια κατσαρόλα. Θέλουμε να λιώσει, σχεδόν θα μας πάρει 5 λεπτά, πιστεύω, να λιώσει, για να το βάλω όμορφα, ωραία, όλο, γιατί το μισό είναι μέσα στο τάπερ μας, ωραία. Άρχισε να βράζει. Το αφήνουμε 3 λεπτά να βράσει. Και τι θα κάνουμε, θα το βάλουμε μετά το σουσάμι πως είναι καβουρδισμένο εδώ μέσα. Έβγαλα το μέλι μου από τη φωτιά. Έχω καβουρδισμένο το σουσάμι μου, το ρίχνω μέσα. Και θα ανακατέψω. Θα ανακατέψω καλά. Αχ, μυρίζει τέλεια. Ξέχασα να σας πω ότι βάζουμε και λίγο ξύσμα από ένα λεμόνι, το οποίο εγώ δεν είχα, αλλά όσο θα γράψω αναλυτικά την συνταγή, θα σας γράψω και ένα ξύσμα λεμόνι. Μη μου πείτε, α, κυρία Μαρία, δεν βάλατε στο βίντεο λεμόνι, ενώ γράψατε στη συνταγή. Δεν είχα η κακομήρα, τι να κάνω. Πω, μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, αφού το ανακάτεψα καλά, τώρα θα το στρώσω. Μάλλον ξεχάσαμε να βάλουμε, θα βάλω το μισό με σουσάμι σκέτο και το μισό με cranberry. Έχουμε μια λαδόκολα και θα ρίξουμε το σουσάμι μας. Θα το πατήσουμε έτσι, το πάγος εσείς θα το αποφασίσετε, πόσο παχύ το θέλετε, πόσο χοντρό.
Λοιπόν, θα ρίξω και στο άλλο μισό εδώ cranberry ή σταφίδα, μα θέλετε, ό,τι θέλετε. Η σταφίδα ή cranberry, ό,τι γούστα είναι αυτά. Αφού το ανακάτεψε και αυτό, θα το βάλω και αυτό στη λαδόκολα. Τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι και το μέλι δεν είναι έτσι παγωμένο, είναι ζεστό, λοιπόν, βάζω μια λαδόπουλα από πάνω και προσπαθώ να το απλώσω. Εγώ παίρνω και το κλώστι μου και το απλώνω. Ομοιόμορφα, να μην είναι αλλού χοντρό, αλλού ψηλό. Θα προσπαθήσουμε. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Θα το αφήσω στην άκρη να κάνω και το άλλο, που είναι σκέτο, χωρίς cranberry. Θα βάλω πάλι τη λαδόκολλά μου και με προσοχή πάλι θα προσπαθήσω να το ανοίξω, να το απλώσω δηλαδή. Και το σκέτο παστέλι μας είναι έτοιμο. Τώρα, επειδή οι γωνίες μας, κόβω από εδώ. Θέλω να το κάνω ίσιο και να βγάλω κομμάτια. Εδώ λίγο. Για να δοκιμάσω λίγο. Ωραίο. Και εδώ να το ισιάσουμε. Εγώ μιλάω και τρώω, συγγνώμη, ντροπή μου. Ντροπή μου. Και αυτό με cranberry, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Το παστέλι είναι η αδυναμία μου. Λοιπόν, και τώρα πριν μου θα το κόψω σε κομμάτια. Ας πάω γι' αυτό. Νομίζω σε αυτό εδώ είναι καλό. 2-3. Ένα. Ναι. Να κόψω και το άλλο. Τώρα αυτό δεν το ίσιασα, δεν πειράζει. Εγώ θα το φάω.
Βγαίνει τέλειο. Άσε και μυρίζει πάρα πολύ ωραίο το σουσάμι. Τώρα πολύ μεγάλα δεν τα άκοψα. Δεν πειράζει. Τα κομμάτια όπως θέλετε εσείς τα κόβετε. Εγώ τα βάζω σε μικρά έτσι, για να μου είναι πιο εύκολα να τα παίρνω και να τα τρώω. Και να μην μου πιάνουν χώρο και να μην μου κολλήσουνε. Εδώ έτσι. Μετά τα βάζω έτσι και είναι έτοιμα. Θα τα κάνω μόνη μου τα άλλα και θα επανέλθω σε λίγο. Μόλις τα τελείωσα, έβαλα και στο πιάτο. Αυτό είναι το παστέλι μας. Με κράνμπερι και σκέτο. Εγώ τα έχω βάλει εδώ για να τα αποθηκεύσω πιο ωραία και μετά τραβάω και το τρώω. Σας δίνω δηλαδή και το κράνμπερι με το ίδιο τρόπο και το τρώω. Αυτό είναι σήμερα το βιντεάκι μας. Κοιτάξτε, τα βάζετε και έτσι όμορφα. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω το βίντεο, το παστέλι το κλασικό. Για κάθε στιγμή, όταν πεινάμε, αν έχουμε ένα στη τσάντα μας, είναι ό,τι πρέπει, ένα σνακ, χορταστικό. Όπως είδατε το βιντεάκι ήταν πάρα πολύ εύκολο και έχουμε παστέλι πάντα στο σπίτι μας. Από τα κουλούρια, αν κάνετε Θεσσαλονίκης, που πάντα στο ταψί σας περισσεύει, βάλτε με το μέλι και έχετε έτοιμο το παστέλι σας. Σας έδωσα μία εύκολη, γλίγορη, νόστιμη συνταγή σήμερα για τις μέρες της νηστείας. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή. Σχολιάστε μου αν σας άρεσε το βίντεο και κάτι ακόμα. Μην ξεχνάτε να σχολιάζετε στον κάλο, έτσι μου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζω τι θέλετε να φτιάχνω συνταγές. Λοιπόν, αυτά. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω. Γεια σας!